Από λοιπόν, εκεί που πετάνε ψηλά τα αεροσκάφια αυτά. Για πάμε πιο τώρα ψηλά, να δει. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε λοιπόν στην ορεινή ναυπακτία. Πάμε λοιπόν σε ένα χωριουδάκι που το λένε Ασπριά. Ασπριά. Ασπριά, παρακαλώ. Λοιπόν, στην ορεινή ναυπακτία, εγώ το ξέρω καλύτερα να λέμε στα Γκράβαρα. Τα Γκράβαρα. Γιατί εκεί είναι τα Γκράβαρα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Μαρίλη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Καρπουράκη και κύριε Γιακουμή. Καλημέρα κύριε Ζαγκανού. Είμαστε εδώ στον Ηλιόλ, στο Ασπριά. Χρόνια πολλά και για την γιορτή σας. Ευχαριστούμε θερμά κυρία Μαρίλη. Μάθαμε ένα κάρο πράγματα για εσάς, θα σας τα δείξει μετά η μαγείρισά μας εδώ η Μαρία. Εγώ να σας πω δύο πράγματα για το σχολείο που με τη βοήθεια του Δήμου έγινε μια δημοπρασία και μπορέσαμε και τον νοικιάσαμε τον σύζυγό μου και φτιάξαμε ένα ωραίο καφενείο. Ωραία. Και να βιώνουμε λίγο τη ζωή του χωριού. Τι ψάχνω τώρα είναι αυτό εκεί. Τώρα κοίταξε, επειδή εγώ τυχαίνει να τη γνωρίζω οικογενειακά τη Μαρίλη. Η Μαρίλη τώρα έχει κοίτα εδώ τι έχει φτιάξει με τον άντρα της. Λοιπόν, η Μαρίλη τώρα που τη βλέπεις έχει ξενοδοχιάρες στην Αλόνισο. Και παράτησε την. Όχι την παράτησε αυτό, και πήγε στην Ασπία πάνω στο χωριό και πήρε. Και έδωσε ζωή εκεί. Και έδωσε ζωή εκεί πέρα. Μπράβο. Γιατί να μην το πω, ρε Μαρίλη, να το πω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ναι, βέβαια. Πολύ. Γιατί. Αλλά είναι η βοήθεια όλων των συγχωριανών μου εδώ, είναι καλά. Συγκινητική. Άλλος να φέρει την πισταριά, άλλος να βοηθήσει να ψήνει, άλλος να βάφει, άλλος να μεταφέρει. Πόσο κόσμο έχει Ασπία, πόσους ανθρώπους? Μένουν 10 άτομα. Τι λες τώρα. Μένουνε 10. Κάποτε, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά yeah. Θυμάμαι εγώ ότι είχαμε, όταν ήμουν μικρή, είχαμε 3 μεγάλα καφενεία, γεμάτα από παιδιά και από ζωή. Βέβαια. Είχαμε εντολή από τον παππού και τη γιαγιά, πηγαίναμε και στα 3, με μαθηματική ακρίβεια, μην δημιουργούμε και προβλήματα. Και τώρα λοιπόν και είναι 10. Τώρα που έφτιαξε το καφενείο, τι έγινε? Τώρα με δημοπρασία από το Δήμο, δεν ξέρω αν σας άκουσα καλά, ναι. Δημοπρατήθηκε το κτίριο, το παλιό δημοτικό, και με τον άντρα μου το ανακαινήσαμε, το εξοπλίσαμε. Μάλιστα. Και έχουμε εδώ βιώσει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Τι μας έχετε φτιάξει τώρα και έτσι να πάρουμε μια γεύση, λοιπόν, έστω και από μακριά. Το κτίριο βέβαια, αν δεν έχουμε και μια φοβή μαγείρισα να το στηρίξει, δεν κάνει τίποτα. Μα βέβαια, τι μας έχετε. Μαρία, να σας εξηγήσει εδώ, είναι όλα από τον Ασπριά τα πράγματα. Είναι πράγματα που κάνει. Γεια σας από μένα, πάρτε τη Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Τι έχεις φτιάξει εκεί πέρα? Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αλίμονο. Υπογρέωση. Να είστε καλά. Τι καλό έχετε φτιάξει? Έχουμε, καλά, καταρχάς έχουμε φρούτα και δόνια που φτιάχνουμε και γλυκά, κολοκύθες, κάνουμε και γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, έχουμε ομαδιά. Ομαδιά, ε. Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα το λένε μπουμπάρι. Σπανακόπιτα με ντόπια χόρτα μας έχει φέρει η κυρία Κατερίνα από τον κήπο της. Αγριογούρνο στη Φάδο. Έχετε γουρούνια εκεί πάνω? Έχουμε γουρούνια, έχουμε πολλούς κυνηγούς. Αυτά είναι. Ψωμίζει μωμένο. Να έρθετε προσωπικά. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο θέλει να έρθει κάποιος από την Αθήνα, ναι, ας πούμε, στο χωριό εκεί? Ένα τριωράκι δεν το θέλει? Ένα τριωράκι. Από την Άφακτο, που είναι την πιο κοντινή πόλη, είναι γύρω στα 45 λεπτά. Έχει στροφιλίκι μέχρι να ανέβεις επάνω στο βουνό? Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό. Ναι, μπράβο ρε παιδιά. Και τα υπόλοιπα, για πες μας εκεί τι λοιπόν, άλλο έχει. Χαλβά, συνταγή με αλεύρι, όχι με σιμιγδάλι που το φτιάχνουμε, είναι ρουμαλιώτικο, γραβαρίτικο. Γραβαρίτικο. Και εδώ το έχει φτιάξει η Κωνσταντίνα μας, είναι μιλόπιτα. Πάω. Με φυρί και εδώ ασπριώτικα, συμπληρώνει και η κυρία Μαρία γιατί τα ξεχνάω. Και πεινάω τώρα. Τώρα όλα αυτά που μας λέτε εκεί με τα. Και αυτά είναι γλυκά τώρα, χειροποίητα τα δικά σας, Ναι. Κολοκύθα, νεράτζι, στίκο. Τώρα καρυνάκι. Να ρωτήσω κάτι. Μαρία, πες μου κάτι και τη Μαρίλη ρωτάω. Μπορεί αν έρθει κάποιος εκεί, έχει κάπου να μείνει, κάπου γύρω-γύρω, να έρθει να φάει μόνο, να επισκεφτεί, να κάνει μια βόλτα. Να δώσουμε λίγη ζωή, ρε παιδί μου. Έχει στην Άνω Χώρα πάρα πολλούς ξενώνες. Η Άνω Χώρα είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Ναι. Είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ, δεν είναι πολύ μακριά. Τίποτα. Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε ένα καταπληκτικό χωριό, το πιο όμορφο των Γκράβαρων. Ναι. Είμαι υποκειμενικά αντικειμενική, το βλέπετε. Είστε και ομορφόσοβο, βέβαια. Ναι, έχουμε πάρα πολύ ωραία πλατεία εδώ.
Έχουν ανάψει τα τζάκια. Τώρα να σου πω, το καφενείο έχει μαζέψει το χωριό, έτσι. Έρχονται και από τα γύρω χωριά. Βεβαίως, έρχονται και από τα γύρω χωριά. Μας έχει τιμήσει ο κόσμος. Κάναμε δύο πανηγύρια το καλοκαίρι. Έμεινε εδώ η πλατεία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Όχι, είναι συγκινητική και η προσέλευση του κόσμου και η αγάπη. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Ήρθε ο κόσμος για αυτό το πράγμα, η αλήθεια λοιπόν, είναι. Να είστε καλά, Μαρίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καταφέρουμε να έρθουμε ένα τριήμερα. Λοιπόν, θα σούρθουμε, θα σούρθουμε. Με στον κόμμα όμω. Και στην Αλώσο θα σούρθουμε και εκεί. Έχουμε και τσίπορο εδώ να ψήσει την υγεία σα, κύριε Καμπουράκη. Άντε. Χτύπα ένα άσπρο πάτο. Άντε, χαιρετούμε. Χρόνια πολλά σα λέω. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Καλημέρα σα. Πάμε στο επόμενο.